Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας μετά τις δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος εμέσως έθεσε θέμα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης. Μετά τον αρχηγό της τουρκικής αντιπολίτευσης που είπε ότι ο Ερντογάν είναι αυτός που έχει χαρίσει στην Ελλάδα 16 νησιά στο Αιγαίο, η κατάσταση πήρε χθες επικίνδυνη κλιμάκωση με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτή για πρώτη φορά η τουρκική διπλωματία μιλάει για νησίδες των οποίων η κυριότητα πρέπει να καθοριστεί και διακινεί τον ισχυρισμό ότι ακριβώς για τον θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αναλυτικά αναφέρεται. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά από αλληλένδετα προβλήματα σε σχέση με το Αιγαίο. Μεταξύ των προβλημάτων αυτών περιλαμβάνεται και η κυριότητα ορισμένων νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο και σε σύνδεση με αυτό, το ότι δεν υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και της Ελλάδας θαλάσσια σύνορα που να έχουν καθοριστεί με διεθνή συμφωνία που έχει ισχύ. Όπως είναι γνωστό, τα ζητήματα του Αιγαίου εξετάζονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών διαλόγου με την Ελλάδα. Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση «Τα τελευταία 13 χρόνια δεν υπήρχε αλλαγή ως προς το καθεστώς των νησίδων και των βραχονησίδων στο Αιγαίο». Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χρειάστηκε τουλάχιστον 16 ώρες για να απαντήσει στην Άγκυρα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι στις διερευνητικές επαφές δεν συζητείται τίποτα άλλο πέρα από το θέμα της υφαλοκρηπίδας και καλεί την Τουρκία να σταματήσει την τακτική της αναθεώρησης του status quo. Είναι προφανές ότι η συμπολίτευση και αντιπολίτευση στην Τουρκία τσακώνονται για ξένο αχυρώνα. Κάποιοι στο εξωτερικό της γείτονος θέλουν να σύρουν την Τουρκία σε συμπεριφορές αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο που σε καμία περίπτωση δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκή χώρα, υπογραμμίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι αναθεωρητικές εκλογές ως γνωστόν ανέκαθεν οδήγησαν σε αρνητικές ατραπούς και πάντοτε ιτήθηκαν. Παράλληλα, αποσαφηνίζει ότι το μοναδικό αντικείμενο των διερευνητικών επαφών ήταν και είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.